πάμε αμέσως στο αποκλειστικό να δούμε τι θα γίνει σήμερα στη Φάρμα. Στράτος Τζώρτζογλου, Θανάσης Πάτρας εναντίον Βασίλη, από ό,τι έχω καταλάβει. Πάμε να δούμε λίγο το απόσπασμα. Ντουπί, ένα αγόρι να πάει να μαζέψει όλα τα εργαλεία από κάτω. Είναι ο Στράτος εκεί. Πού είναι ο Στράτος? Ή ο Πάτρας ή ο Στράτος. Πού είναι ο Πάτρα κάτω εκεί τον έχει τον Πάτρα. Μόλις τον ανεβαίνει. Μα του Στράτου το έπαρα μαζέψει. Πήρε κι αυτός. Μην γίνεται τώρα πάλι δύση, Μαρία μου. Πήρε κι αυτός. Τι? Τα εργαλεία. Να μαζέψει κάποιος τα εργαλεία. Παιδί μου, το έπασε ο Στράτο, το μαζέψει τώρα πριν από λίγο. Μπιλάκο! Στράτο μου, θέλω μια χάρη, αγάπη μου. Ό,τι θες. Μπορείς να μαζέψεις τα εργαλεία από κάτω. Δώσ' μου γαλότσες άλλες να πάω. Πάρε το τέτοιο και απ' έξω του. Όποιες γαλότσες θέλετε, με τις τυχές μου δεν μπορώ να πάω. Κοίτα εδώ. Εγώ τις καθάρισα 2 ώρες. Τα κατέ. Βρικές. Τέλεια. 45. Μια χαρά. Σόρια μωρό μου, αλλά... Να πάω, αλλά 2 ώρες καθάριζα τις μπότες. Και τις μία... Το είπα μέσα και μου είπαν ότι δουλεύανε 2 μέρες στη βροχή να πάει ο Στράτος. Εγώ είπα να τα μεταφέρω και μου είπανε άστε κάτω γιατί έχουμε δουλειά. Τα είπα. Αν κάνουν λάθη στις αποφάσεις τους και δεν ξέρουν τι κάνουν, δεν θα λερώνω εγώ συνέχεια τις μπότες μου γι' αυτό. Που είπε ο Ντούπη στην Κολλιδά, κατ' εμέ, δεν είναι συμβασμός. Γιατί δείχνει 2 ανθρώπους που δουλέψανε, τουλάχιστον εγώ ξέρει ότι ήμουν μαζί του. Δεν λέει δηλαδή πες στη Μιχαλοπούλου, που δεν το θεωρώ σωστό κι αυτό, αλλά η Μαρία είναι η μικρότερη από όλους. Λέει τώρα σε ανθρώπους που είναι ο ένας 10 χρόνια και ο άλλος 20 χρόνια, στείλε αυτούς. Αυτό δεν είναι σεβασμός. Σήμερα ετοιμάσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο σόου, κυρίες και κύριοι. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα κάνουν από ένα νούμερο μουσικοχορευτικό, ούτως ώστε να διασκεδάσουμε και εμείς και φυσικά να σας δώσουμε μια εσάνς χαράς και αισιοδοξίας εδώ από την όμορφη Φάρμα μας. Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα. Θα ήθελα να ζήσω σε ένα κύμα. Να με πάει και να με φέρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και να είμαι σύντομος, εκείνο που θα ήθελα να σας δείξω δεν είναι βροχή αυτό που θα σας δείξω, γιατί το ζωγράφισα λίγο τον αριθμό μου. Είναι 10 με 10 τόνους. Τρομερά πράγματα ζούμε σήμερα στη Φάρμα. Θα λείψει η ψυχή της Φάρμας. Εγώ αν ήμουνα Βασίλης θα είχα παραιτηθεί. Θα δίνα αγώνα, αλλά θα παραιτιόμουνα. Γιατί αυτό απαιτεί η αγάπη. Η αγάπη δεν είναι λόγια, ούτε ψεύτικες συμπεριφορές. Η αγάπη είναι πράξη και ταπεινότητα πάνω απ' όλα και σεβασμός. Θα φεύγα, μόνος μου, τώρα. Καταπατάει ιερά και όσια. Ορίστε, φίλος. Εγώ θέλω το Στράτο Τζώρτζογλου. Καταρχάς, νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθεί με τα κοινά, γιατί ο λόγος του είναι πάρα πολύ. Τώρα, ψηφίστε, θα κάνω πλατείες και θα κάνω και κούνιες. Δηλαδή, σε προδιαθέτει να το ακολουθήσεις. Ναι, να κάνεις. Με τι κριτήριο ψηφίζεις, θα ήθελα πρώτα να μου πεις. Με αυτούς που κάνουν πλατείες και κούνιες. Και μου παίρνει την Αθήνα. Εγώ πιστεύω ότι ο Στράτος είναι στα όρια του. Δηλαδή, αυτός ο τρόπος που λειτουργεί έχει τα κάτω του, τα πάνω του, τα πολύ πάνω του, τα έξτρα πάνω του. Μου δείχνει ότι έχει φτάσει λίγο στα όρια. Εγώ ανυπομονώ να δω γιατί έφτασε όμως. Γιατί βλέπουμε τώρα την έκρηξη, αλλά πρέπει να δούμε γιατί οδηγήθηκε σε αυτή την έκρηξη, την καινούργια. Θα τα δούμε όλα σήμερα και αύριο εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε μαζί με το Τόμι, η οποία αποχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα και έβγαλε και πλαγίως υποψήφια την Κολλιδά, γιατί όρισε σαν γυναίκα την πρώτη μονομάχο, οπότε μονομάχησε η Κολλιδά και πήρε τελικά την αρχηγία. Οπότε αύριο θα συζητήσουμε μαζί της όλο το παρασκήνιο.